Διαβάζω ότι είστε ένα αντισυμβατικό ζευγάρι. Δεν παντρευτήκατε με θρησκευτικό γάμο, κάνετε πολιτικό. Ναι. Δεν ανταλλάξατε βέρες. Ναι, μωρέ. Δεν έχετε βέρες, δεν δώσω. Ούτε εγώ έχω βέρα, έχω παντρευτεί με πολιτικό, ούτε εγώ αντισυμβατικό είμαι. Ναι, δεν θεωρείτε πια, νομίζω. Ναι. Το ξέρω εγώ τώρα. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς σε ζευγάρι. Τι θα άλλαζε, μια χαρά. Δηλαδή θα άλλαζε κάτι αν φορούσαμε τη βέρα και παντρευόμασταν. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω. Λέω ότι κυρίως άμα κάνεις και παιδιά. Το θέμα αυτού γάμου, ναι, του θρησκευτικού. Γιατί... Είσαι από αυτές που λένε ότι. Ναι, που βαριέμαι πάρα πολύ. Α, βαριέσαι, όχι ότι δεν θέλω να με θεωρείς δεδομένη η γυναίκα του, να με βλέπει πάντα όχι, σαν ιερωμένη. Αυτά εντάξει. Αυτά είναι λόγια. Αυτά αν συμβούν, θα συμβούν. Δηλαδή, δεν είμαι του σχήματος. Δηλαδή το σχήμα. Ναι, αλλά είσαι του θεάματος, αλλά δεν ήθελες το θέαμα του όχι, θρησκευτικού. Γιατί το βλέπω σαν ρόλο, το βλέπω σόου. Ναι. Έχω ντυθεί σε σύριαλ νύφη. Δηλαδή έλεγα ότι άντε άλλο. Κατάλαβε, δεν μου κάνει ότι είναι. Δεν το νιώθω, εν πάση περιπτώσει. Δεν σε συγκινεί το ίδιο να το κάνεις και εσύ ίδια αυτό. Βαριέμαι, βαριέμαι. Συχαίνεσαι για τις απόκριες, δηλαδή, ας πούμε. Κλασικά. Δεν θέλω να τη φάρω, παιδί μου. Πάλι κοστούμια και καούκες, Κωνσταντία. Αλλά από μικρή δεν το ήθελα. Οι πιο θλιμμένες, θλιβερές φωτογραφίες είναι στα καρναβάλια. Τόσο ασχήμια. Σε ντύνανε με το ζόρι. Ούτε με το ζόρι. Δηλαδή, η μαμά μου έκανε τα πάντα. Μας πήγε στη Θεσσαλονίκη με την Κατερίνη. Ωραίες στολές. Αλλά. Ξέρω εγώ, μας έβαφε με την αδερφή μου. Το ρουζ. Κλόν. Τον κιλό, κλόν, ναι. Εδώ. Η πράσινη σκιά. Η ωραία ηλικία εκεί που είσαι στην προεφηβεία, 8-10. Και είναι πάντα έτσι. Είναι καταναγκαστικά έργα, παιδί μου, ότι τώρα χαιρόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα περνάμε καλά. Τώρα περνάμε καλά. Το έχουν και οι κόρες σου αυτό ή είναι πιο λουσούδες. Όχι, λουσούδες δεν είναι. Mm. Εντάξει, μεγάλη λόγω ηλικίας. Πόσο είναι τώρα η μεγάλη? Είναι 15. Είναι 15 και μικρή. Ναι. Η μικρή είναι 10. Α. Είναι λίγο στην αντίδραση. Ναι, ναι. Λίγο πιο πολύ αγοροκόριτσο. Ξέρεις, είναι ηλικία. Έχει δείξει κάποια την επιθυμία να ακολουθήσει το δικό σου δρόμο. Ναι, 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 και ίδιο. Καλώς μας ήρθε στον χώρο. Και τι λες, εσείς τα κορίτσια? Ναι, ελάτε. Τι να πεις. Εμένα δεν με σταμάτησαν οι γονείς μου. Θα σταματήσω εγώ τα παιδιά μου. Δεν το θέλανε οι δικοί σου γονείς να γίνει ηθοποιός? Δεν θέλανε, με βοήθησαν. Αυτό λέω. Λέω, θα σταματήσω εγώ τα παιδιά μου. Θέλω να πω ότι γενικά θεωρώ ότι ό,τι σε κάνει ευτυχισμένο, αυτό πρέπει να ακολουθήσεις. Σωστό. Απλά λες ότι πρέπει να έχεις και κάποια εφόδια. Ξέρεις και τι, ένα αυτό χαρτί που μας μας προβληματίζει όλους μας που είμαστε σε αυτόν τον χώρο είναι αν είναι συνειδητή επιλογή. Διότι το ζούνε μέσα στο σπίτι τους όλο αυτό. Οπότε λες, αν δεν έκανα εγώ αυτή τη δουλειά, μπορεί να μην γινόταν το παιδί μου ηθοποιός. Θέλουμε να το κάνει πραγματικά γιατί το θέλει και όχι γιατί επηρεάζεται από εμάς. Έτσι ακριβώς. Αλλά δυστυχώς είναι αυτή είναι η αντίσταση δική μου. Γιατί ξέρεις, είναι τα παιδιά που βλέπουν όλο αυτό το χώρο. Να έρθω στα γυρίσματα, δεν θα μπορούσα να κάνω ένα διαφημιστικό εγώ. Δεν θα με πάσει. Τα λένε αυτά. Τα λέγανε από. Και τα έχω κόψει. Όχι, θα μεγαλώσεις, θα ενηλικιωθείς. Τα ίδια λέω κι εγώ. Και πήγαινε και κάνε ό,τι θέλεις. Γιατί τώρα δεν σου λένε να έρθουνε. Δεν σε παρακολουθούσε την παράσταση, σου κάνουν παρατηρήσεις. Φυσικά, μονίμως θέλουν να είναι και στα καμαρίνια και ερχόταν πάντα. Είμαι γι' αυτό. Εντάξει, έχουμε πολύ μεγάλη βοητεία. Δεν γίνεται να μην το πάρεις και το παιδί μια στο τόσο, ρε παιδί μου, στο θέατρο. Να είναι και μαζί σου. Και είναι γοητευτικό τώρα που σου λέω. Είναι ένα μαγικός κόσμος. Βέβαια. Ανοίγει η αυλαία και μπαίνουν σε έναν άλλο κόσμο. Είναι λογικό να. Είναι ωραίο και το παρασκήνιο, όπως το ζουν τα παιδιά. Δεν το συζητάμε. Όχι όπως το ζούμε εμείς, να τα λέμε. Γιατί το δικό μας παρασκήνιο, άστο καλύτερα, μην το πιάσουμε. Έτσι ακριβώς.